Κοίταξα και τρέπουσες τιμές, μαγείματα και πάντες, ελάχιστο φόρο τιμής για τρεις μεγάλους άντρες. Συγκινητικές στιγμές εκτελήχθηκαν στα αποκαλυπτήρια πρωτομών των Ηρών στα Λιβάδια, με τις αρχές του τόπου και πλήθος κόσμου να τιμούν τη μνήμη τους. Στους ήρωες που φώτισαν με την αξιοπρέπεια και το θάρρος τους τις σελίδες της ιστορίας, αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος. Σήμερα αποκαλύπτουμε αυτή την πρωτομή για να διασφαλίσουμε ότι η μνήμη του Σμιναγού Αναστασίου Βάβουκα θα παραμείνει ζωντανή στις επόμενες γενιές, ως αναγνώριση ανδρείας και πίστης στα ιδανικά που μας χαρακτηρίζουν ως Έλληνες. Αισθάνομαι βαθιά υπερηφάνεια που οι ήρωες αυτοί προέρχονται από τον τόπο μας. Αθάνατοι! Πρόκειται για τον Σμιναγό Αναστάσιο Γεωργίου Βάμβουκα, ο οποίος έπεσε εν ώρα καθήκοντος στον πόλεμο της Κορέας στις 26 Μαΐου του 1951, τον πατέρα του Γιώργο Βάμβουκα, γνωστό και ως Τσιρμυρί, αρχηγό χωροφυλακής, και τον Γιώργο Βάμβουκα, η Κρυάρη, αρχηγό στρατού. Αεροπόρος, Σμιναγός, υπτάμενος, πιλότος, έπεσε στο καθήκον του μαχόμενος ο πρώτος. Ηρωικός μαχόμενος έπεσε στην Κορέα και τίμησε νεοτσιρμυρής πατρίδα και σημαία. Είχε πατέρα αρχηγό στο τάγμα του θανάτου. Η ιστορία έγραψε τα κατορθώματα. Ο τρίτος αρχηγός στρατού, ο Ξακουστός Κρυγιάρης, στην εποχή του ήτανε Τσικρίτης ο Μπροστάρης. Ένα χωριό με ιδιοκτούς κατοίκους που πότσαν με το αίμα τους τον τέντρο της Δευτεριάς. Η χαρά βέβαια και η συγκίνηση, η περηφάνεια, αφού καλούμαστε να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων της οικογένειας Βάμβουκα, αξιωματικών με ύφος, με ιδανικά και γενναιότητα, που πρωταγωνίστησαν στην ιστορία του τόπου μας και με δέος προφέρουμε τα ονόματά τους. Οι οποίοι υπηρέτησαν την πατρίδα με υψηλό φρόνημα, υπερηφάνεια και με τις αρχές και τις αξίες του ιδιαίτερου τόπου καταγωγής τους. Είναι ιδιαίτερος σημαντικό για μια οικογένεια, για ένα χωριό, για μια ευρύτερη περιοχή να βγάζει ανθρώπους για τους οποίους οι επόμενες γενιές υπερηφανεύονται για τη διαδρομή τους. Ακολούθησε ποιμημός συνειδέηση και κατάθεση στεφάνων. Συγκινητικό τόνο στην εκδήλωση έδωσαν το άγημα του Ελληνικού Στρατού και η Φιλαρμονική του Δήμου. Ως Περιφέρεια Κρήτης χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση μνήμης για τρεις ήρωες που σε στιγμές ιστορικές και συγχρόνως κρίσιμες για την Κρήτη και τους κρητικούς στάθηκαν στο πλευρό των ανθρώπων που αγωνίζονταν για την ελευθερία, για την αυτοδιάθεση, για ιδανικά παρανθρώπινα. Ακολούθησε χορός από το χορευτικό συγκρότημα του λαογραφικού ομίλου Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης, ενώ η τελετή ολοκληρώθηκε με ένα πλούσιο γεύμα στους προσκεκλημένους από την οικογένεια Βάμβουκα.